Σύντροφε Δημήτρη Παπαδημούλη, σε καλωσορίζουμε στον λαϊκό αγωνιστικό Πειραιά, όπως τον είπες. Στον Πειραιά της εργασίας, στον Πειραιά της θάλασσας, στον Πειραιά του Ολυμπιακού. Θα το μάθουνε απ' έξω, μέχρι τις εκλογές, ότι μάθαμε μπάλα στις αλάνες του Ολυμπιακού. Θα το μάθουν τόσο καλά και τόσο δυνατά που θα αναγκαστούν οι αντίπαλοι να δηλώνουν και ο λίγον εθνική μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και είμαι τόσο βέβαιος γι' αυτό. Θα το μάθουν τόσο καλά οι στημένοι δημοσιογράφοι που ανήκουν στο payroll των αντιπάλων που θα αναζητούν άλλα επιχειρήματα. Και τελειώνουμε με αυτό. Γιατί μαζί με τον Παπαδημούλη ήμασταν και φίλαθλοι στις κερκίδες στο Καραϊσκάκι, ήμασταν και περιφρούρηση στο Κάντο Χενεράλ στο Καραϊσκάκι, ρηγάδες το καλοκαίρι της μεταπολίτευσης. Σε αυτό το Καραϊσκάκι που εμείς το βιώσαμε και ως έναν τόπο κοινωνικών αγώνων, και ως έναν τόπο συναυλιών, και ως έναν τόπο λαϊκού αθλητισμού. Καλώς ήρθες λοιπόν, Δημήτρη, και όπως έκανες την προσωπική αναφορά, δώσε μου και εμένα την άδεια να κάνω την προσωπική αναφορά. Έχουμε βρεθεί τρεις φορές να μιλάμε με τον Δημήτρη από το μικρόφωνο της ζωής μας. Θα ακούσετε. Έχουμε μάθει, έχουμε... Έχουμε βρεθεί τρεις φορές να μιλάμε με τον Δημήτρη από το ίδιο μικρόφωνο στη ζωή μας. Η πρώτη ήταν λίγο πριν από εκείνη την εποχή του 6%. Στο Δημαρχείο του Ημιτού. Για την περιφερειακή του Ημιτού και για την προστασία του δάσους. Τον καιρό που κάναμε τις πρώτες αυτοδιοικητικές μας αυτόνομες κινήσεις. Τον καιρό που μαθαίναμε από εδώ, από τον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα και οι σύντροφοι από την Αθήνα, με το λιμάνι της Αγωνίας και λίγο αργότερα με την ανοιχτή πόλη, πως η υπόθεση της αυτοδιοίκησης δεν είναι μία υπόθεση μίας χρήσης. Οργανώνουμε την κομματική κίνηση για να βγάλουμε το Δήμαρχο και μετά δεν υπάρχει. Με αυτό μπολιάσαμε κινήματα παντού. Και νομίζω ότι κι εγώ και ο Θοδωρής και η Μαρία και η Ιβάνα και πολλοί από εμάς είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Με τον Δημήτρη ήμασταν εκεί λοιπόν τότε. Όταν ξεκίναγε αυτή η νέα κουλτούρα αυτοδιοίκησης. Όταν ξεκίναγε η κουλτούρα μιας αυτοδιοίκησης που η αριστερά δοκίμαζε τα καινούργια. Μιλούσε για πρώτη φορά για το περιβάλλον. Μιλούσε για πρώτη φορά για τα ζητήματα της πόλης. Τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε, είχα φύγει από το κερατσίνι του Βρετάκου και το πέραμα του Λαγουδάκη που είναι ο Γιάννης, μέσα από τη μάχη για να βάλουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και ανταμώσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ο Δημήτρης προωθούσε την επιστημονική έκθεση της Επιτροπής για τα Παιδιά των Προσφύγων. Μια συγκλονιστική μάχη που νομίζω επίσης ότι είμαστε πολύ περήφανοι που κερδίσαμε βάζοντας τα παιδιά στο σχολείο και ανοίγοντας τις πόρτες που επιχειρούσε να κλείσει στο πέραμα ο λαγός και η συμμορία του. Η τρίτη φορά είναι εδώ και νομίζω ότι είναι συμβολική, γιατί τώρα έχουμε μάθει και να κυβερνάμε, εκτός από το να είμαστε ακτιβιστές στους δρόμους. Να κυβερνάμε στους Δήμους, να κυβερνάμε στη Βουλή, να κυβερνάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, να κυβερνάμε σε επιτροπές και στις θέσεις που συμμετείχαμε όλοι μαζί με τα κινήματα. Η Επιτροπή και η δουλειά για τα προσφυγόπουλα, μια αμιγώς θεσμική δουλειά, με εντολή του Νίκου Φίλη και του Κώστα Γαβρόλου, ήταν μια δουλειά θεσμική που έγινε με εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους δίπλα μας. Δεν έγινε από τα γραφεία, έγινε στους δρόμους. Αυτό είναι το μοντέλο που λέει ο Παπαδημούλης. Μάθαμε επίσης να νικάμε. Και μάθαμε να επιστρέφουμε βήμα-βήμα δύσκολα την Ελλάδα στο κοινωνικό μέλλον που θέλουμε. Μάθαμε να νικάμε στα λοιπάσματα, μάθαμε να νικάμε στο να επιστρέφονται οι απώλειες των συντάξεων ή να σταματάνε οι απώλειες των συντάξεων. Μάθαμε να νικάμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Και δεν θα μιλήσω άλλο, γιατί το τι θα κάνουμε στον Πειραιά θα το πούμε ξεκινώντας το Σάββατο από την μεγάλη Ολομέλεια που έχουμε όλοι μαζί, την οργανωτική πολιτική Ολομέλεια στα γραφεία του Λιμανίου της Αγωνίας. Όλοι. Και το λιμάνι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το μέτωπο αυτού που φτιάχνεται. Αυτό που θα σας πω και θα κλείσω είναι ότι πάμε για να νικήσουμε στον Πειραιά. Πάμε για να νικήσουμε στην Ευρώπη. Πάμε να σταματήσουμε τον Ορμπάν, τη Λεπέν, τη Χρυσή Αυγή και τους ολιγάρχες. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε
περιγράφηκε πάρα πολύ καλά τον Δημήτρη, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Αυτό που θα ζητήσω η σύντροφη της παρέας να μου επιτρέψετε είναι να καλέσουμε από τώρα τον Δημήτρη Παπαδημούλη του χρόνου τέτοιο καιρό στο Δημαρχείο Πειραιά να μας μιλήσει για τη Δημοκρατική Ευρώπη με τη Μίκη.